Καταρχάς να σας πω ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να είμαστε αρνητές να κάνουμε μάθημα. Η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε μάθημα, αλλά με σωστές προδιαγραφές. Δηλαδή, οι οδηγίες που μας έχουν δοθεί από το Υπουργείο δεν μας αντιπροσωπεύουν. Κάνουμε μάθημα σε τάξεις μικρών τετραγωνικών και όπως γνωρίζετε το σχολείο μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο με πάρα πολλές αίθουσες. Έχουμε 44 τμήματα και πολλές αίθουσες από αυτές είναι μικρών τετραγωνικών στις οποίες πρέπει να μπουν άτομα, για παράδειγμα 20 τετραγωνικά, 25 τετραγωνικά ένα τμήμα και να έχει μέσα 20 άτομα. Πώς να κρατήσουμε αποστάσεις, πώς να προστατεύσουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας, όταν σε ένα τέτοιο τμήμα πρέπει να είμαστε τόσα άτομα. Έτσι, σας τα λέω απλά για να καταλάβετε και να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία μας και τον γύρω μας, διότι υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά, όπως παραδείγματος χάρη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, ζάχαρα, αναπνευστικά και πάρα πολλά άλλα νοσήματα. Και όχι μόνο οι μαθητές, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι ενήλικοι και εργάζονται, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό, για να μην σας πω όλοι. Ερχόμενοι στο σχολείο μεταφέρουν την νόσο στο σπίτι, μεταφέρουν στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Η αντίδρασή μας έγινε έπειτα από ψηφοφορία. Το μεγαλύτερο ποσοστό του σχολείου ψήφισε υπέρ της κατάληψης για να μπορέσουμε να κάνουμε μαθήματα, αλλά μέσω WebEx, όχι διαζώσεις. Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια και τη στήριξη σε αυτή μας την προσπάθεια. Σίγουρα είμαστε ενήλικες και είμαστε και ευγνώμονες που έχουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν βγάλαμε το σχολείο όταν έπρεπε, οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την ευκαιρία. Και σίγουρα δεν είμαστε παιδιά όπως ήμασταν μια φορά, το οποίο έχουμε την απέτηση να γλιτώσουμε μάθημα και να γίνει όλο αυτό το επεισόδιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τηρούμε και πριν αυτή την κατάσταση με αυστηρότητα και να αρχούμαστε στο σχολείο και να κάνουμε όπως πρέπει το πρόγραμμά μας, γιατί είναι μια ευκαιρία η οποία δεν περίμενε κανείς ότι θα ξανάρθει και ίσως είναι πρώτη φορά που γίνεται κατάληψη σε σπερινό σχολείο και ιδιαίτερα σε αυτό το σχολείο. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα αυτό που θέλω να πω, όπως όλοι παλεύει ο καθένας στην καθημερινότητα και είμαστε όλοι εργαζόμενοι, δεν είμαστε απλοί μαθητές μικροί ανήλικοι οι οποίοι έχουν τη δουλειά τους να έρθουν στο σχολείο τους να πάνε να διαβάσουν και αυτό. Σίγουρα έχει πληγωθεί σε γενικό επίπεδο ο οικογενειακός θεσμός να προσέχουμε τις γονέους μας, γιατί δεν πρέπει να πάμε να τις δούμε, μην τόσο δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα άθελάς μας. Οπότε, από τη στιγμή που ερχόμασταν πριν από όλη αυτή την κατάσταση στην ώρα μας, χωρίς να έχει κανείς απουσίες, χωρίς το παραμικρό, και εδώ θέμε το ίδιο. Θέμε να κάνουμε σχολείο, θέμε να τελειώσουμε το σχολείο όμορφα και ωραία. Σίγουρα όμως θέμε και την ασφάλειά μας, διότι, όπως είπε και η Κατερίνα ύστερα, οι τάξεις δεν γίνεται να τις μεγαλώσουμε σε ένα μήνα. Είναι αυτά τα σχολεία μας. Συμφωνούμε, ναι, να προσέξουμε. Αλλά ήταν πολύ γρήγορη ετούτηνα η απόφαση και πολύ απλή, μπορώ να πω, γιατί σίγουρα δεν είναι γνώστης μας κανείς σε αυτά τα τεστ. Και το όλο θέμα είναι σαν να είναι παιδικός σταθμός. Δηλαδή, χτες κάποια παιδιά πήραν τα τεστ. Δεν τα πήρανε σίγουρα όλοι, σίγουρα δεν είναι γνώστες όλοι και σίγουρα ούτε εγώ δεν κατέχω να το κάνω σωστά και σίγουρα δεν προμηθευτήκανε το 60-70% των παιδιών τα τεστ, γιατί είναι από άλλους νομούς, είτε από μακριά, είτε για προβλήματα, είτε για φόβο, που η μεγαλύτερη μερίδα σαν ομάδα που μιλήσαμε ήταν ο φόβος να έρθουν κοντά όλοι σε αυτή την ιστορία, κοντά στα πλαίσια που επιτρέπεται και γίνεται. Έχω στείλει έγγραφα παντού, σε όλους τους φορείς, δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί είναι λυπηρό το να προσπαθούμε να κάνουμε μάθημα, να θέλουν όλοι να συμμετέχουν, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι για πανελλαδικές, τα οποία εάν ανοίξουν τα σχολεία και μπούμε στα θρανία, υπάρχει το ενδεχόμενο να νοσήσουν και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των Πανελληνίων. Όπως καταλαβαίνετε, και το σχολείο μας δεν έχει επαρκή καθαριότητα, δηλαδή είναι πολύ μικρός ο αριθμός με τις καθαρίστριες που διαθέτει το Υπουργείο. Οπότε δεν επαρκεί για να προστατεύσει τέλος πάντων το πρόβλημα αυτό. Οπότε γενικώς είναι ένα μεγάλο θέμα για μας. Και σίγουρα διεκδικείτε το αυτονόητο, να κάνετε μάθημα δηλαδή, ναι, σε ένα ασφαλές
πλαίσιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εμείς δεν ζητάμε να μην κάνουμε, ζητάμε να κάνουμε. Αλλά όχι διαζώσεις. Μέσω WebEx έμεινε λίγο καιρός μέχρι το Πάσχα. Ας προσπαθήσουμε να μείνουμε υγιείς. Θέλουμε μάθημα, αλλά μέσω WebEx. Θέλουμε την υγεία εμάς και των συνανθρώπων μας.